Χαίρετε, με λένε Ανδριάννα Ζουνεβία Τσιτρούλη και είμαι 23 χρονών. Ο πατέρας μου είναι από την Ελλάδα και ήρθε στην Αμερική όταν ήταν 22 χρονών να σπουδάσει. Μετά μερικά χρόνια συναντήθηκε με τη μητέρα μου. Η οικογένειά της μητέρας μου είναι από το Τσιλικάθι, Οχάιο. Βαπτίστηκα στην Ελλάδα, στην Λάρισα της Θεσσαλίας, αλλά μεγάλωσα στην Αμερική και με τις παραδοσιακές αξίες της Ελλάδας και με την κουλτούρα της Αμερικής. Γιορτάζουμε τις ονομαστικές μας εορτές, το Ελληνικό Πάσχα και τα Χριστούγεννα της Ελλάδας και της Αμερικής. Ήμουν τυχερή να ταξιδεύω μεταξύ της Ελλάδας και της Αμερικής πολλές φορές από τη μικρή μου ηλικία μέχρι τώρα. Έτσι μπορούσα να επισκεφτώ τους συγγενείς του πατέρα και της μητέρας μου. Πέρασα ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο Οχάιο, στην Αθήνα του Οχάιο, αλλά αποφάσισα να αλλάξω πανεπιστήμιο επειδή δεν διδασκούν νέα ελληνικά στην Αθήνα. Μετακόμισα στο Columbus όπου δουλεύω για την εταιρεία του πατέρα μου εδώ και 3.5 χρόνια. Ξεκίνησα τις σπούδες μου στο Ohio State όπου μαθαίνω νέα ελληνικά. Ελπίζω να μπω στο κολέγιο Fisher να σπουδάσω επιχείρηση. Έχω 2 αδερφές και έναν αδερφό οι οποίοι είναι μικρότεροι από μένα. Είμαι αραγωνιασμένη με τον Παναγιώτη Ραγιά και γι' αυτό τώρα η οικογένειά του Παναγιώτη έχει γίνει και η δική μου οικογένεια. Με το καλό, σε 2 χρόνια θα έχω το δικό μου Big Rat Greek Wedding. Τώρα θα σας παρουσιάσω μερικούς από την οικογένειά μου. Πρώτα θα μιλήσουμε με τη μητέρα και την αδερφή μου στα αγγλικά, γιατί δεν μιλάνε ελληνικά. Tell us a little bit about yourself. Hi, I'm Cindy Garnes. I'm from Chillicothe, Ohio. I've gone to school at Ohio University, Ohio State University, and Wright State University. So I'm a professional student, and I'm in the stage known as pre-retirement. How many times have you been to Greece? Oh, man. I can't count them. Do you have any memorable experiences about Greece? Yep. They didn't expect to see an American back in those days, and I learned to love Kalamaria. Hi, I am Amy. I'm 9 years old. What grade are you in? I am in 4th grade. What do you like to do in your free time? I like to draw and watch TV. Από εδώ έχουμε τον αδερφό μου, τον Ανδρέα, και την αδερφή μου, την Ευθυμία. Γεια σας, παιδιά. Μπορείτε να μου πείτε κάτι στα ελληνικά. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 10 χρονών. Και είμαι 12 χρονών. Πηγαίνετε στο σχολείο? Ναι, είμαι 4η τάξη. Και εγώ είμαι 5η τάξη. Παίζετε κανένα σπορ? Ναι, εγώ παίζω μπάσκετ. Και εγώ κάνω cheerleading. Έχετε ζώα στο σπίτι? Ναι, έχω μία γάτα και ένα σκύλο. Πώς τα λένε? Την γάτα την λένε Madeline και τον σκύλο τον λένε Κανέλα. Γεια σας και πάλι. Με λένε Παναγιώτη Ραγιά. Έχω τώρα περίπου 5 χρόνια σε αυτήν την καρέκλα να περιμένω την επόμενη ευκαιρία να σας μιλήσω. Λοιπόν, στα τελευταία 5 χρόνια τελείωσα το πανεπιστήμιο και πήρα το πτυχίο στα οικονομικά Investment Finance. Μετά το πανεπιστήμιο εργάστηκα σε μια τράπεζα στο κέντρο του Columbus για 1 χρόνο. Μετά είχα την ευκαιρία να εργαστώ με την Ανδριάννα και τον πατέρα της στην εταιρεία τους ψυχολογικά. Εκεί εργάζομαι με τα οικονομικά του γραφείου. Πριν από 1 χρόνο αραβωνιάστηκα με την Ανδριάννα. Μένουμε μαζί και έχουμε μια γάτα, την λένε Babies. Αρχίζω την ημέρα μου με ένα φραπέ και έτσι είμαι σωστός Έλληνας. Αυτό εδώ είναι καφεδάκι. Και όταν έχω ελεύθερο χρόνο, απασχολούμαι με διαπραγμάτευση μετοχών και παίζω μπάσκετ. Από εδώ έχουμε τον πατέρα του Παναγιώτη. Πες μας κάτι. Ανδριάννα, τι να σας πω, σε λίγο με το καλό θα γίνεις και νύφη μας. Είμαι ο πατέρας, όπως είπες, του Παναγιώτη. Εργάζομαι στο Hanik National Bank. Και σας εύχομαι το καλό, ο γάμος σας στο το 2018 ή το 2017, εξαρτάται όποτε θέλετε. Τώρα θα μιλήσουμε με τη μητέρα του Παναγιώτη.
Με λένε Θεοδοσία Ραγιά και είμαι η παρελθούσα πεθερά της Ανδριάνας. Χαίρομαι πολύ που ο γιος μου βρήκε γυναίκα του μπι και θέλει να μάθει ελληνικά. Διότι πιστεύω πως πρώτον η ελληνική γλώσσα έχει να κάνει, έχει σημασία να κρατήσουμε την κουλτούρα μας. Γεννήθηκα στο Καρπενήσιο Βρετανίας και μετανάστευσα στην Αμερική το 1967 με την οικογένειά μου. Τελείωσα γυμνάσιο και σπούδασα στο Ohio State University, ανωτάτη εμπορική. Εδίδαξα για 33 χρόνια με ειδικότητα λογιστικά και οικονομικά. Επήρα σύνταξη και αμέσως βοήθησα την αδερφή μου, η οποία ζούσε με τους γονείς μας, γιατί είχαν γεράματα. Το 2015 πέθανε η μητέρα μου και ο πατέρας μου επιβίωσε 3 χρόνια πριν, το 2012, και χάσαμε φυσικά ένα μέρος από τον εαυτό μας. Αλλά η ζωή συνεχίζει και τώρα έχω 3 πανέμορφα παιδιά, τα οποία ο ένας ο γιος μας παντρεύτηκε. Ο Παναγιώτης είναι αραβωνιασμένος και η κόρη μας σπουδάζει στο Kent State University. Λοιπόν, με τα παιδιά φύγανε και έτσι είμαι μόνη μου και βρήκα την ευκαιρία να αρχίσω μία εταιρεία και τώρα κάνω παραδοσιακά γλυκά. Έχω τη δική μου εταιρεία που ονομάζεται Ambrosia's Greek Pastries. Γεια σας, είμαι η Ελένη. Γεννήθηκα στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Σπούδασα εκεί πέρα οικονομικά. Μετά ήρθα στην Αμερική, στο Columbus, Ohio. Πήγα στο Ohio State University, όπου και πήρα το Master's in Finance. Τώρα εργάζομαι στη NetBrands σαν χρηματοοικονομικός αναλυτής. Είμαι 27 χρονών και είμαι παντρεμένη με τον Χρήστο. Γεια σας, είμαι ο Χρήστος. Παντρεύτηκα την Ελένη. Είμαστε παντρεμένοι τώρα για ένα χρόνο. Τα ελληνικά της είναι πιο καλύτερα από τα δικά μου. Εγώ γεννήθηκα εδώ στο Columbus, Ohio και ήμουν πάρα πολύ τυχερός να γνωρίσω την Ελένη. Είπα ότι είμαι 28 χρονών, δεν θυμάμαι, αλλά δεν πειράζει. Τα γενέθλιά μου είναι το Νοέμβριο, στις 25 Νοεμβρίου, με βοηθάει. Και τι άλλο, δουλεύω στο Trident Design, είμαι Industrial Designer, δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά, αλλά αυτά. Με λένε Ιωάννα, είμαι 21 χρονών και σπουδάζω σχεδιάστρια μόδας στο Kent State University και δουλεύω στο Bachelor Mission στη Νέα Υόρκη μέχρι Δεκέμβριο. Θα αποφοιτήσω από το κολέγιο 2018 και ελπίζω θα πιάσω δουλειά στο Columbus, Ohio. Χαίρετε, το όνομά μου είναι Μάριος Ιακώβου και είμαι από την Κύπρο. Ήρθα εδώ το 2004 για το Ohio State, έκανα άλμα εις ύψος και είχα πάρει υποτροφία για να έρθω στην Αμερική για το Πανεπιστήμιο. Έκτοτε μένω και εργάζομαι εδώ στην Αμερική, είμαι Electrical Engineer και βγαίνω με την Ιωάννα που είναι η αδελφή του Παναγιώτη. Μπαμπά, πες μου κάτι για σένα. Ναι, να σου πω. Γεννήθηκα στη Νίκαια Λαρίσης το 1958. Η Νίκαια είναι έξω από τη Λάρισα, περίπου 7 χιλιόμετρα. Πού πήγες στο σχολείο? Το σχολείο που πήγα ήταν μόνο για αγόρια. Το άλλο το κτίριο δίπλα ήταν για κορίτσια. Γι' αυτό όταν κάναμε διάλειμμα, εμείς τα αγόρια γυρίζαμε γύρω-γύρω από το κτίριο που ήταν τα κορίτσια, μπας και βρούμε κάποιο κορίτσι να βγούμε έξω καμιά βόλτα μαζί το βράδυ. Έπαιξες και ένα σπορ? Και βέβαια έπαιξα. Από μικρός έπαιζα μπάλα με τους φίλους μου. Αλλά επίσης έπαιξα και με την ομάδα της Λάρισας, την ΑΕΛ. Η πιο αγαπημένη μου ομάδα. ΑΕΛ, ΑΕΛ, ΑΕΛ. Τώρα πες μου κάτι για την Λάρισα. Να σου πω, εάν νιώθετε στη Λάρισα, θα μπορέσετε να βγείτε έξω στις πλατείες, στις καφετέρειες. Η Λάρισα έχει τις πιο πολλές καφετέρειες, 1678, πιο πολλές από κάθε πόλη της Ελλάδος. Να βγείτε έξω, να πιείτε ένα καφέ, ένα φραπέ, μια λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα,
Τα μαγαζιά εδώ στη Λάρισα είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Μετά ο κόσμος πηγαίνει στο σπίτι, κοιμάται και μετά ξυπνάει και τα μαγαζιά ανοίγουν στις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Την Τρίτη, την Πέμπτη και το Σάββατο ανοίγουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το απόγευμα. Τι σ' αρέσει πιο πολύ στην Λάρισα? Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ στην Λάρισα είναι το παζάρι της Λάρισας. Τελευταία φορά που ήμουν στο παζάρι της Λάρισας ήταν το 1976 όταν τελείωσα το γυμνάσιο. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε και φέτος ήρθα εδώ στη Λάρισα και πήγα στο παζάρι. Αυτό το φθινόπωρο είχα την ευκαιρία να πάω στο παζάρι της Λάρισας. Το παζάρι της Λάρισας είναι κάθε χρόνο. Ξεκινάει στις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ανοίγει στις 6 το πρωί και κλείνει κατά τις 3 ή 4 το πρωί, εξαρτάται όποτε φεύγουν ο κόσμος από τα μαγαζιά. Το παζάρι είναι γνωστό για τα καθημερινά πράγματα σε χαμηλές τιμές. Οι πολίτες μπορούν να πάρουν μέρος στο παζάρι και να πουλήσουν τα πράγματά τους. Πουλάνε ρούχα, παπούτσια, κάλτσες, εσώρουχα, βαλίτσες, τζάντες και πράγματα για το σπίτι. Έχουν ό,τι θέλει στο παζάρι. Φαγητό, ποτό, γλυκά, χορούς, ζωντανή μουσική και συνευλίες. Έχουν και μαγαράδες για τα παιδιά. Η πρώτη συνέντευξη που θα κάνω. Η πρώτη? Πρώτη συνέντευξη. Γιαγιά, πόσο χρονών είσαι? 90. 90. Πότε γεννήθηκες? Στις 20 Μαΐου του 1926. Πόσα παιδιά έχεις? 2. Το Βασίλη και τον Αντώνη. Τώρα, πόσα αδέρφια είσαστε? 5. Άρτεμις, Ζηνοβία, Κατίνα, Βασιλική και τελευταίος αδερφός, Απόστολος. Πες μου μια καλή ιστορία. Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος με τους Γερμανούς, άρχισαν οι σιρήνες, τα λέγανε αυτά, να ειδοποιήσουν τον κόσμο ότι έρχονται αεροπλάνα και θα ρίξουν βόμβες. Στα χωριά είχαν κάτι έτσι λάκκους μέσα, που το χειμώνα μάζευαν το νερό. Το καλοκαίρι ήταν στεγνά. Και όλος ο κόσμος πήγε εκεί μέσα, έμπαινε, για να μην τους πάρουν οι σφαίρες που έριχναν. Και άρχισαν να βομβαρδίζουν, έγιναν ζημίες πουλές, στη Λάρισα, στο χωριό δεν φτάσαν, στον πλατήκα μου που ήμουνα και πάει. Έληξε συναγερμός, έφυγαν τα αεροπλάνα, βομβάρδισαν όπως ήθελαν και μετά άρχισαν οι σιρήνες, έληξε συναγερμός. Όλος ο κόσμος έβγαινε μετά, δεν υπήρχε φόβο. Με τους Γερμανούς ήταν. Οι Γερμανοί είναι βάρβαρους λαός. Σκότωναν όποιον έβρισκαν και σκότωσαν πολλά άτομα στο χωριό, 40 άτομα. Γιατί δεν είχαν όλοι αυτοί το λάκκο να κρυφτούν. Έτρεχαν με τα τάγκς. Πιάσαν το δημόσιο που πήγαινε στο Βόλο, γύρω-γύρω και έτρεχαν και πυροβολούσαν συνέχεια. 40 άτομα. Όταν έφυγαν, άρχισε καθένας να παίρνει συντόνια και να σηκώνει το δικό του τον άνθρωπο από τα χωράφια. Γιατί ο κόσμος πήγαινε να κρυφτούν. Δεν ήξεραν ότι θα τους πυροβολήσουν και θα τους σκοτώσουν. Έτρεχαν να γλιτώσουν και 40 άτομα σκοτώθηκαν. Έγιναν. Άνοιξαν λάκκο, τους έριξαν μέσα. Καθένα στο δικό του. Από εκεί έφυγαν. Έκαψαν σπίτια, έκανε ζημίες. Μια συμμαθήτριά μου, μοναχοκόρη την είχε και είχε και δυο αγόρια. Έτρεχε, την έλεγε η μάνα της, τρέξει, τρέξει να γλιτώσεις. Και σαν τη ρίχνουν από μακριά και τη σκότωσε. Το
κορίτσι αυτό, τη συμμαθήτριά μου. Αφροδίτη τη λέγανε. Τέλος πάντων. Πήγα στο δωμάτιο, στο χώρο το δικό μας, στο σπίτι μας και μαζεύαμε καρέκλες, τραπέζες, ό,τι ήταν τέτοια πράγματα στο χολ και άναψαν φωτιά για να κάψουν το σπίτι. Αλλά το σπίτι μας δεν ήταν τελειωμένο και δεν είχε αυτή τη σκηπή. Είχε εκείνο το έτσι πως το κάνουν και μετά φτιάχνουν το νταβάνι που λέμε. Και γλίτωσε το σπίτι, άναψαν φωτιά, έκανε αυτά, δεν πήρε φωτιά το επάνω του σπίτι και αυτό ήταν. Φοβηθήκαμε, τρέμαμε. Τι να πούμε, να μην έρθουν τέτοια χρόνια. Ο πόλεμος είναι η καταστροφή. Τέρμα. Φτάνει για απόψη. Φτάνει. Αύριο πάλι. Γι' αυτό με πέρσι γράψα. Τι? Δεν είναι φωτογραφία. Ναι. Μόνο συνέντευξε. Λόγια ή είμαι και εγώ μέσα εκεί. Μέσα είσαι. Μέσα είμαι. Ωπω, πίες τα καλέ. Are we done?